Λοιπόν, έχουμε τώρα τον καλεσμένο μας, τον Γιώργο Τουρσουνίδη. Καλησπέρα Γιώργο, μας ακούς τώρα? Καλησπέρα και από μένα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλημέρα Κώστα μου, τι κάνεις, λοιπόν, πώς είστε? Καλά, καλή καλά, δόξα του Θεού, είμαστε καλά. Ωραία. Λοιπόν, η αφορμή που καλέσαμε τον Γιώργο σήμερα είναι ο χθεσινός ημιτελικός της K15 στο Αγρίνιο. Ο ΠΑΟ κέρδισε την ΑΕΚ με 3-0, παίζοντας πραγματικά πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, σε βαθμό, Κώστα και Γιώργο, που να αναρωτιέμαι εγώ πώς γίνεται παιδιά 14 ετών, 15, να μοιάζουν φτασμένοι ποδοσφαιριστές στο επίπεδο που βρίσκονται. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά στα μάτια μου είναι πραγματικά εντυπωσιακό η τεχνική τους καρτάρτιση, η ψυχραιμία τους, η προσέγγιση τους στο παιχνίδι, η αυτοσυγκέντρωσή τους. Αλλά καλέσαμε τον Γιώργο γιατί μπήκε ως αλλαγή στον ημιτελικό ο ανιψιός, ο Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης, και πραγματικά εμένα με ενθουσίασε, Γιώργο. Ναι. Καταρχήν να ξεκινήσω να πω τα συγχαρητήρια μου στα παιδιά αυτά, τα παλικαράκια αυτά που, όπως είπες και εσύ, θα συμφωνήσω Στέργιο, ότι είναι παιδιά εξαιρετικά, έχουν ένα απίστευτο ταλέντο. Πραγματικά χαίρεσαι να βλέπεις ηλικίες τέτοιες να παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο που παίζουν. Και όλο αυτό νομίζω και όχι μόνο για αυτή την ΚΑΠΑ, την ΚΑΠΑ 15, και η ΚΑΠΑ 17 και η ΚΑΠΑ 19, και τα πιο μικρά τα παιδιά γενικότερα στον οργανισμό ΠΑΟΚ και στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και πραγματικά διαθέτουμε ό,τι καλύτερο και υπάρχει στο ποδόσφαιρο σε αυτές τις νεαρές ηλικίες. Είναι μεγάλη μου χαρά και εμένα, αλλά νομίζω και όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, να βλέπουν ας πούμε σε αυτή την ηλικία το πώς παίζουν το ποδόσφαιρο, πώς αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο, και είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη ικανοποίηση για όλους μας εμάς που είμαστε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, όλα αυτά τα παιδιά να προασπίζουν με τον καλύτερο τρόπο το έμβλημα του ΠΑΟΚ, τη φανέλα του ΠΑΟΚ, είναι ΠΑΟΞΑΚΙΑ και είναι το μέλλον της οικογένειάς μας, είναι το μέλλον που πιστεύω τα επόμενα χρόνια, σε λίγα χρόνια θα τα δούμε, κάποια από αυτά παιδιά να τα δούμε να παίζουν στη μεγάλη ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ όμορφο. Γεννημένος Γιώργο, ο ανιψιός, γεννημένος, ναι, 13 Απριλίου του 2008, στον ΠΑΟΚ, διαβάζω, από το 2012. Στον ΠΑΟΚ από το 2012, δηλαδή από τα 4. Ακριβώς έτσι είναι, Στέργιο μου. Είναι ένα παιδί, εντάξει τώρα, ξέρεις και εμένα, χωρίς να θέλω, γιατί για όλα τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια, όλα τα παιδιά έχουν το ταλέντο αυτό που έχουν. Τώρα ο μικρός ο δικός μας πραγματικά είναι, γεννήθηκε μέσα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, από μωρό παιδί είναι μέσα εκεί. Και δεν το λέω έτσι επειδή είναι ο ανεψιός μου και είναι της οικογένειάς μου. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, εντάξει, έχει ένα απίστευτο ταλέντο. Αυτό το παιδί, θα σου το πω έτσι, ομάθα το πω, γεννήθηκε για να παίξει ποδόσφαιρο. Έχει πάρει DNA Τουρσουνίδη, πραγματικά έχει πάρει DNA Τουρσουνίδη. Να είναι γερό, να είναι τυχερό, να είναι δυνατό, έτσι, είναι προσιλωμένο. Όλα τα παιδιά. Ναι, όλα τα παιδιά εννοείται, μιλάω για όλα τα παιδιά, απλά επειδή μου δόθηκε τώρα η αφορμή να μιλήσω και όχι μόνο για τον Κωνσταντίνο, για όλα αυτά τα παιδιά όπως είπα και στην αρχή. Εμένα το μυαλό μου πραγματικά, παιδιά, είναι ότι εύχομαι και ελπίζω κάποια παιδιά εδώ, από την ΚΑΠΑ 15, από την ΚΑΠΑ 16, όπως είπα και στην αρχή, θα είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη ικανοποίηση σε κάποια χρόνια, σε 3-4 χρόνια, να τα δούμε να είναι μέσα στη μεγάλη ομάδα και όχι απλά να είναι, να έχουν σημαντικό ρόλο στο να ξαναδημιουργήσουμε και ξαναφτιάξουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ πάντα είναι μεγάλη ομάδα και τώρα είναι μεγάλη ομάδα, αλλά να δούμε παιδιά δικά μας, να δούμε παιδιά Ελληνόπουλα που πραγματικά πιστεύω ότι αξίζουν με αυτό το ταλέντο που έχουν και με τη δουλειά που γίνονται στις ακαδημίες
να έχουμε τέτοια παιδιά μέσα στην ομάδα και μέσα στον οργανισμό ΠΑΟΚ. Και για να το κλείσουμε, Γιώργο, ο Κωνσταντίνος ανέβηκε στην ΚΑΠΑ 15 λίγες μέρες πριν, δηλαδή είναι παιδί της ΚΑΠΑ 14, δεν είναι της ΚΑΠΑ 15, αλλά μπήκε μέσα. Εγώ δεν είχα άλλη εικόνα από τον Κωνσταντίνο, ούτε από τα υπόλοιπα παιδιά, για να είμαι ειλικρινής. Και με εντυπωσίασε και ο ανιψιός σου και όλα τα παιδιά και η μπακ, η στόπερ. Δηλαδή έπαιξε ο ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Κόντρα σε μια ομάδα καλή, ναι, αλλά όχι με την απαραίτητη ποιότητα και συγκέντρωση. Ούτε διαμαρτυρίες είδα τα παιδιά του ΠΑΟΚ, ούτε αντιποδόσφαιρο, ούτε τίποτα. Όχι, όχι, ακριβώς έτσι είναι. Παίζουν ποδόσφαιρο. Παίζουν κανονικά το ποδόσφαιρο όπως πρέπει να παίζεται. Ναι, είναι ο μικρός, είναι ένα χρόνο μικρότερος, ήταν μέλος της ΚΑΠΑ 14. Κρίνανε εκεί οι υπεύθυνοι ότι με το ταλέντο και με αυτά που τα στοιχεία που έχει τον πήρανε στην ΚΑΠΑ 15. Συμμετείχε εδώ και κάποιες μέρες, τις τελευταίες μέρες συμμετέχει συνέχεια στις προπονήσεις με την ΚΑΠΑ 15. Τον πιστέψανε, τον δώσανε την ευκαιρία χθες να παίξει σε μια τέτοια διοργάνωση που είναι πολύ σημαντική και πολύ σπουδαία και από θέμα εμπειρίας αλλά και από θέμα ανταγωνισμού. Εντάξει, σας είπα, πραγματικά αυτό το παιδί είναι γεννημένο για να παίξει ποδόσφαιρο. Να είναι, όπως είπα, τυχερός, να είναι υγιέστατο, να μην έχει προβλήματα στη συνέχεια έτσι της πορείας του. Και θέλω να ελπίζω, όσο και να ακουστεί πραγματικά αυτό, εγώ θα το πω, γιατί ξέρετε αυτό που σκέφτομαι και αυτό που έχω στο μυαλό μου πάντα το λέω και το εκφράζω. Θεωρώ ότι αυτό το παιδί, και πάλι το όχι παιδί είναι ο ανιψιός μου, όπως και κάποια άλλα παιδιά, σε λίγα χρόνια θα φοράνε και θα τιμάνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ στη μεγάλη ομάδα. Εμένα το όνειρό μου, δεν το κρύβω πραγματικά, είναι να το δω αυτό το παιδάκι πραγματικά μέσα στην Τούμπα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με το δικέφαλο στο στήθος, να είναι στο μέλος της οικογένειάς μας, μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ, και μακάρι έτσι η σταδιοδρομία του και η πορεία του και η καριέρα του να είναι τέτοια που να πραγματικά να πηγαίνουμε στο γήπεδο, να τον χειροκροτάμε, να τον χαιρόμαστε και να τον αγαπάμε. Θα πάμε Τετάρτη στο Αγρίνιο. Τετάρτη θα πάμε, εννοείται, θα πάμε στο Αγρίνιο, είναι ο μεγάλος ο τελικός. Ωραία. Θα πάω και εγώ εκεί πέρα και όλη η οικογένεια και γενικά όλοι θα πάμε εκεί πέρα. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για αυτά τα παιδιά ο τελικός. Παίζουμε με τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι σαν ομάδα είμαστε καλύτεροι. Και θα πάμε όλοι μαζί εκεί να συμπαρασταθούμε, να σταθούμε. Πιστεύω θα πανηγυρίσουμε και την κατάκτηση του τροπέου. Κώστα. Τα είπε όλα. Δεν έχει κάτι άλλο να πει. Δεν υπάρχει ερώτηση. Τι ερώτηση να κάνει. Εκ του περισσού είναι. Τι να πεις. Ρώτα αν είναι ΠΑΟΚ το παιδί. Το παιδί, Γιώργο, είναι ΠΑΟΚ. Το παιδί γεννήθηκε σε μια οικογένεια που ο ΠΑΟΚ περισσεύει. Νομίζω ότι εντάξει, αυτό που λέει ο Κώστας, ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Δεν έχει να κάνει με ΠΑΟΚ, είναι κάτι παραπάνω από ΠΑΟΚ. Έχει γαλουχηθεί έτσι όλη η οικογένειά μας. Όλοι είναι ΠΑΟΚ και με το παραπάνω. Σου είπα, είναι ΠΑΟΚ όπως τον αισθάνομαι και εγώ. Όχι μόνο στις υποχρεώσεις, στο να πάει στο γήπεδο, στο να πάμε να τον πάρουμε μαζί μας σε εκδρομές, στους τελικούς, όπου μας δίνεται η δυνατότητα να τον έχουμε μαζί μας. Ζει και αναπνέει με αυτό το πράγμα, στο να παίξει ποδόσφαιρο και στο να παίξει ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ. Και για μένα με το είναι σχολείο, Γιώργο. Αυτό. Δεν σε άκουσα. Με το σχολείο. Γιατί μιλάμε για παιδιά 13-14 ετών. Όχι, είναι πάρα πολύ καλός και στις υποχρεώσεις του σχολείου. Γενικά είναι ένα παιδί πολύ συνεπής σε όλες του τις υποχρεώσεις και στο σχολείο, αλλά το μυαλό του από μικρό παιδί, από μωρό παιδί, όπως και τώρα, είναι στο να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι, η αρχή του είναι αυτή, στο να παίξει ποδόσφαιρο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν παραμελούμε και δεν αφήνουμε και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Είναι σε μια πολύ καλή οικογένεια του αδελφού μου. Είναι εκεί, είναι μαζί σε όλα και νομίζω ότι να όλα πούμε, αυτά. Για όσους δεν το ξέρουν,
Να πούμε για όσοι δεν το ξέρουν, Στέργιο, όταν ο Γιώργος έπαιζε βασικός, ο μικρός του αδελφός ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Κωνσταντίνου δηλαδή, έπαιζε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Έφτασε μέχρι και τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ εκείνης της εποχής. Ναι, πραγματικά Στέργιο. Έτσι είναι. Κώστα, και έπαιξε λίγο και στη μεγάλη ομάδα, πέρασε ένα διάστημα και στη έπαιξε, μεγάλη ομάδα. Ναι, ναι, είχε κάποιες συμμετοχές. Γενικά απλά ήταν δεν το θυμάται πολύ ο κόσμος τώρα, γι' αυτό το. Ναι, ναι, το και καλά έκανε και το δεν έπαιξε μόνο ο Γιώργος, έπαιξε και ο Ζαχαρίας. Ο μικρός αδελφός του Γιώργου έπαιξε ποδόσφαιρο και στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ της εποχής. Έφτασε, ακούμπησε λίγο τη μεγάλη ομάδα. Τώρα ήρθε ο γιος του Κωνσταντίνος να τον ξεπεράσει ο Ζαχαρία. Εντάξει, γενικά η οικογένειά μας, γενικά η οικογένειά μας, εντάξει, αυτό είναι και είναι και τιμή μας και είναι και χαρά μας που υπηρετήσαμε και υπηρετούμε ακόμα και με αυτόν τον τρόπο το έμβλημα και τη φανέλα του ΠΑΟ. Είναι μεγάλη μας χαρά όλων μας. Εντάξει, για μένα το έχω πει πάρα πολλές φορές, ο ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη μου οικογένεια. Μεγάλωσα, ανδρώθηκα, έπαιξα, τίμησα, με τίμησε. Ακόμα και τώρα που είμαι 50 χρονών δεν έχει πάψει και δεν έχει αλλάξει τίποτα για μένα το τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Για μένα ο ΠΑΟΚ είναι αυτό που είπα και πριν, είναι η ζωή μου όλη. Είναι η ζωή μου όλη. Και θα είναι πραγματικά, όπως είπα και πριν, μεγάλη μου χαρά να δω τον ανεψιό μου και άλλα παιδιά να δω να αγωνίζονται, δηλαδή έτσι να μπαίνουν από τις ακαδημίες και να έχουν έτσι μια πολύ καριέρα πολύ καλή και πολύ γεμάτη στην οικογένεια του ΠΑΟ. Και για να μην φανεί ότι εντάξει τώρα μου δίνεται η δυνατότητα εμένα να μιλήσω για τον ανεψιό μου, γιατί έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια στον ΠΑΟ. Έχει πάρα πολύ καλά παιδιά, έχει πάρα πολύ καλά παιδιά σε όλα τα τμήματα. Έχει περίσσιο ταλέντο σε όλα τα τμήματα των ακαδημιών και νομίζω σε αυτά τα παιδιά πρέπει να δοθεί λίγο μεγαλύτερη προσοχή στο να από τώρα ας πούμε να δουλέψουν, να ετοιμαστούν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί σε καμία περίπτωση άλλο είναι οι ακαδημίες, άλλο είναι η ΚΑΠΑ και άλλο είναι όταν βάλεις το ποδαράκι σου και μπαίνεις και πατάς μέσα στην Τούμπα με 20 με 30 με 40 χιλιάδες κόσμο. Γελάω. Λέει ο Στέργιος να ρωτήσω. Τι να ρωτήσω, ο άνθρωπος θα λέει μόνος. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις. Να πάμε λίγο, Γιώργο, στην πρώτη ομάδα. Έχουμε δύο λεπτάκια. Ναι, η ομάδα όχι απλά εννοείται. Αντέχει. Όχι απλά αντέχει, αλλά πηγαίνει από νίκη σε νίκη, πρόκριση σε πρόκριση και αν μη τι άλλο, το τελευταίο τρίμηνο έχει δώσει ξανά τη χαρά στον κόσμο. Εντάξει, η ομάδα πραγματικά, η ομάδα μας διανύει μια περίοδο πάρα πολύ καλή αγωνιστική. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον εαυτό της, θα έλεγα, και με όλη αυτή, και μιλάω φέροντας στο μυαλό μου το ξεκίνημα που είχε η ομάδα με τα προβλήματα, με τα όχι τόσο καλά αποτελέσματα. Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια. Εγώ θα μείνω σε μια δήλωση που έκανε ο Λουτσέσκου, ότι έχουμε χτίσει και έχουμε δημιουργήσει μια πολύ δυνατή και μια πολύ ισχυρή ομάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά τα παιδιά και στη Γάνδη αλλά και γενικότερα με την παρουσία τους μας κάνουν περήφανους και μας κάνουν να χαιρόμαστε να πάμε στο γήπεδο, να περιμένουμε ξανά την Κυριακή, την Πέμπτη, το να πάμε στο γήπεδο και να δούμε αυτή τη μεγάλη ομάδα. Είναι τεράστια η πρόκληση που υπάρχει στο Conference και νομίζω ότι άσχετα τώρα που πληρωθήκαμε με τη Μαρσέικ, ότι έχει τη δυνατότητα ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να ανταπεξέλθει και σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι δύσκολο, αλλά okay, δεν έχει να χάσει τίποτα και νομίζω θα τα δώσει όλα και πολύ δύσκολα, αν είναι να αποκλειστούμε, πολύ δύσκολα θα αποκλειστούμε. Από την άλλη, στο πρωτάθλημα, στα play-off, βλέπουμε την ομάδα ακόμα και χθες με πάρα πολλές απουσίες, πήρε το αποτέλεσμα, διαχειρίστηκε πολύ σωστά το παιχνίδι. Η ομάδα μας είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, έχει γίνει μια καλή δουλειά. Εντάξει, ο Λουτσέσκου, το έχουμε πει, είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις
και ίσως είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να διαχειριστεί πάρα πολύ σωστά την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι η χρονιά θα κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με πρώτο μέλημα σίγουρα την ευρωπαϊκή πορεία και την ευρωπαϊκή διάκριση, και κατά δεύτερο λόγο περιμένουμε τους ημιτελικούς με τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση του κυπέλλου. Λοιπόν, κλείνω με την εξής ερώτηση. Επειδή νιώθεις και η λέξη ταιριάζει, πες μου τι σκέφτονται και πώς νιώθουν τώρα στον Πειραιά αυτή την εποχή. Νομίζω είναι πολύ πολύ αγχωμένοι, θα πω, ταρακουνημένοι θα πω, και προσπαθούν, ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, με διαφόρους τρόπους εξωαγωνιστικούς να επηρεάσουν την κατάσταση που υπάρχει στον ΠΑΟ. Νομίζω αυτό εμάς δεν μας αγγίζει σε καμία περίπτωση. Κοίταξε να δεις, Κώστα, εγώ το έλεγα και στην αρχή, ο ΠΑΟ φέτος, και είναι λυπηρό και είναι τέτοιο αυτό που αδίκησε κατά πολύ τον εαυτό του και αδίκησαμε κατά πολύ την ομάδα μας. Σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε να είναι τώρα με αυτή τη διαφορά που είναι, γιατί σαν ομάδα δεν έχει τίποτα περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς. Θα έλεγα ότι εμείς είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα και σαν σύνολο αλλά και σαν ποιότητα ομάδος ποδοσφαιριστών. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, είναι πολύ αγχωμένοι, είναι πολύ πιεσμένοι, φοβούνται πάρα πολύ, και νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και εγώ αλλά και εσείς και ο κόσμος με όλα αυτά που διαδραματίζονται τα εξωαγωνιστικά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο ΠΑΟΚ, ο οργανισμός ΠΑΟΚ δεν έχει να μπει σε αυτό το τρυπάκι. Εμείς αυτό που κάνουν τα παιδιά είναι ό,τι καλύτερο, να είναι σωστά μες στο γήπεδο, να είμαστε μια ομάδα με κεφαλαία γράμματα, γιατί ο ΠΑΟΚ έτσι είναι ομάδα με κεφαλαία γράμματα, και νομίζω όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα τους το αποδείξουμε και μέσα στο γήπεδο ποια είναι η καλύτερη ομάδα και ποια ομάδα αξίζει να βρίσκεται ψηλά. Ναι, ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα. Εμείς ευχαριστούμε που ήσουν παρέα.